Είσαι ο μοναδικός γυναικείος ρόλος της παράστασης ανάμεσα σε δύο μεγάλες προσωπικότητες, τον Στάλιν και τον συγγραφέα τον Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Πες μας πώς προσεγγίζεις το ρόλο σου με αυτά τα δεδομένα. Λοιπόν, εγώ υποδύο με την Μπουλγάκοφ, σύζυγο του Μιχαήλ Μπουλγάκοφ. Γνωρίζουμε από τη βιογραφία ότι είχε παντρευτεί τρεις φορές. Εμείς, χωρίς να υπάρχει σκηνική οδηγία από τον συγγραφέα, αποφασίσαμε ότι η σύζυγος είναι η τελευταία, η οποία ήταν και ηθοποιός και η οποία έμεινε μέχρι το τέλος μαζί με τον Μπουλγάκοφ να τον στηρίζει. Λοιπόν, εγώ όντως είμαι ανάμεσα σε δύο ογκόλυθους, σε δύο συμπληγάδες πέτρες, δύο τεράστιες προσωπικότητες και προσπαθώ να σταθώ στα πόδια μου και να επιβιώσω. Είμαι η πρακτικότητα της ζωής, είμαι ο άνθρωπος που βγαίνει έξω από το σπίτι και προσπαθεί να βρει λύσεις προκειμένου να σώσει το σύζυγό της από την τρέλα. Διότι πλέον παρακολουθούμε τη φάση της ζωής του Μπουλγάκοφ που ζώντας κάτω από την πλήρη δυσμένεια δεν βγαίνει από το σπίτι του καθόλου, είναι πλήρως απομονωμένος και αγγίζει τα όρια της τρέλας. Η γυναίκα λοιπόν αυτή, πρακτική, δυνατή, μαχητική και με βαθιά αγάπη για το σύζυγό της, βγαίνει έξω από το σπίτι και προσπαθεί να βρει λύσεις. Εισπράττοντας ταυτόχρονα φυσικά όλη την κατακραυγή της κοινωνίας, παρόλα αυτά δεν υποχωρεί και συνεχίζει να αγωνίζεται μέχρι τέλους. Ταυτόχρονα όμως, πέρα από αυτό το έτσι, πολύ αγωνιστικό της πνεύμα, είναι μια γυναίκα που διεκδικεί ό,τι διεκδικεί κάθε γυναίκα ή κάθε άντρας, τέλος πάντων κάθε άνθρωπος από το τέρι του, ουσιαστικά ζητάει από τον σύντροφό της να τη σταθεί, να την αγαπήσει, να την κάνει μια βόλτα, να της κάνει έρωτα. Δηλαδή, αν βγάλουμε λίγο το ιστορικό και το πολιτικό πλαίσιο, που φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την παράσταση, και δούμε την ανθρώπινη σχέση, είναι μια γυναίκα που διεκδικεί ό,τι διεκδικούμε όλοι και όλες και σήμερα και αύριο και πάντα. Την αγάπη, το ενδιαφέρον από τον σύντροφο και την... Να μην την αφήνει μόνη της, γιατί είναι τόσο αιμονικός και τόσο μέσα στο έργο του το καλλιτεχνικό, που καμιά φορά την παραμελεί και λίγο.